Εξοχοτάτη κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, President of the Hellenic Republic. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη γερουσία του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, παρουσία της Ευρωπαϊκής Θεσμικής Εμπροστοφυλακής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλοι οι εκπρόσωποι του παλαιού και αποτελεσματικού, με κεφαλαία γράμματα το δεύτερο, θεσμού προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, μας δίνουν τη χαρά και την τιμή σήμερα εδώ της παρουσίας τους στη Βουλή, στη χώρα μας, και τους καλωσορίζουμε. Εάν η κοινωνία των εθνών δεν επεβίωσε, ήταν γιατί όπως ελέγχθη απετέλεσε την προβολή του ρομαντισμού από τη λογοτεχνία του 19ου αιώνος εις την πολιτική του 20ου αιώνος. Αντιλαμβανόμαστε γιατί το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε αντίθεση, γιορτάζει σήμερα και υποκλεινόμεθα για αυτή την 70η επέτειο τις 7 δεκαετίες με προμετωπίδα του την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γιατί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν είναι η προβολή ενός ιδεώδους στο πολιτικό προσκήνιο, αλλά είναι το μόνο διεθνές κείμενο που έχει δεσμευτικότητα. Και αυτό το κάνει ξεχωριστό, το κάνει να έχει ένα απίστευτο κύρος και το κάνει να μας αναγκάζει όλους σήμερα εδώ στην 70η επέτειο αυτής της υπογραφής όχι απλώς να ευχόμαστε, αλλά να γινόμαστε συμμέτοχοι με κάθε τρόπο στην περαιτέρω μακροημέρευσή του. Συνηθίζουμε να λέμε για το μέγεθος του δικαίου. Μια χώρα που διεκδικεί κάτι, ένας πολίτης που διεκδικεί κάτι, μια νομική οντότητα που διεκδικεί κάτι, μιλάει για το μέγεθος του δικαίου. Η τέχνη, αυτό το δίκαιο να αποδίδεται, είναι να έχεις μηχανισμούς μετατροπής του μεγέθους του δικαίου σε δύναμη δικαίου. Και το Συμβούλιο της Ευρώπης, το δικαστήριο του Στρασβούργου, όπως λέγεται συνοπτικότερα, έχει καταφέρει το μέγεθος του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη δεσμευτικότητα και το κύρος των αποφάσεών του να το μετατρέπει σε αυτό που όλοι εύχονται, στη δύναμη του δικαίου. Να το μετατρέπει δηλαδή σε κάτι που υλοποιεί την ευχή, τη μετριοπαθή ευχή που έκανε ο Ρενέ Κασάν όταν το 68 πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης. Θα με έκανε ευτυχέστερο λίγο παραπάνω δικαιοσύνη στον κόσμο. Αυτό το δικαστήριο, αυτή η σύμβαση, εσείς όλοι, η Ελλάδα που μετέχει από τις πρώτες χώρες σε αυτούς τους θεσμούς, συμβάλλουμε ώστε χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι να είναι ευτυχέστεροι για αυτή την παραπάνω δικαιοσύνη που εισφέρεται στη ζωή μας. Η ελληνική προεδρία, το ελληνικό εξάμηνο που με επιτυχία ξεπέρασε την Οδύσσεια και είμαστε εξοικειωμένοι ως Έλληνες με κάθε Οδύσσεια της πανδημίας, του συνδυασμού της πανδημίας με τη διαχείριση μιας τέτοιας προεδρίας, η ελληνική προεδρία
κατέθεσε και την δική της διακήρυξη, την διακήρυξη των Αθηνών. Η πιο παλιά και πιο ενδιαφέρουσα, το πιο παλιό και το πιο ενδιαφέρον αξίωμα στην αρχαία Ρώμη ήταν το αξίωμα του Pontifex Maximus, το οποίο ξεκίνησε από θρησκευτικό και απέκτησε εν συνεχεία πολύ μεγαλύτερη πολιτική και διοικητική εξουσία. Pontifex Maximus είναι ο ύπατος γεφυροποιός. Η ελληνική προεδρία υπήρξε Pontifex Maximus, ο ύπατος γεφυροποιός, ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να προστατευθούν και στους περιορισμούς που αυτή η αλόκοτη δοκιμασία υγειονομική μας έχει επιβάλει. Και θα πρέπει όλοι μας, για όσο καιρό κρατάει αυτή η δοκιμασία, να είμαστε ύπατοι γεφυροποιοί ανάμεσα στην προστασία των δικαιωμάτων και στην ανάγκη των εγκλισμών που προστατεύουν τη ζωή που είναι ο φορέας αυτών των δικαιωμάτων. Αυτές οι ισορροπίες, αυτές οι δοκιμασίες, αυτές οι δυσκολίες, αυτές οι προκλήσεις δίνουν ενδιαφέρον και αγωνία όμως στην πορεία μας από εδώ και πέρα. Η Σύμβαση, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι 47 χώρες, τα 850 εκατομμύρια των ανθρώπων που αγκαλιάζουν αυτό το θεσμικό οπλοστάσιο, ευχόμαστε και αγωνιζόμαστε ώστε όχι μόνο τα 70 ή τα 100, αλλά πολύ περισσότερα χρόνια να εξακολουθούμε να γιορτάζουμε με αυτή την επιτυχία της Ευρώπης που μετέτρεψε εδώ και δεκαετίες το μέγεθος του δικαίου σε δύναμη του δικαίου. Θερμά συγχαρητήρια και σας καλωσορίζω και πάλι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.